λίγο πριν νυχτώσει, λίγο. Που σημαίνει στο ηλιοβασίλεμα. Παιδιά, στη Βέρεια είμαστε, ναι. Έχουμε έρθει σε ένα καινούριο δυνατό μέλος εδώ του συλλόγου του παλιού της Βέρειας. Στο φίλο μας το Σωτήρη, τον Ξηδόπουλο. Είναι από τα ανερχόμενα, θα έλεγα. Όχι, είναι ήδη ανερχόμενο αστέρι εδώ, περιστεριακό στη Βέρεια. Εδώ στο βάθος είναι και ο Σώτος. Είναι ένα απογευματάκι της 26 του Ιουνίου. Λίγο πριν... Γεια Σωτήρη! Γεια σου ρε φίλε. Λοιπόν, λίγο πριν νυχτώσει λοιπόν, θα κάνουμε έτσι μια πεταξιά ενθυμίου, για να έχουμε να θυμόμαστε. Πάμε Σωτήρη, πάμε, πάμε, ναι. Πήρε και το μήνυμα και θα δούμε τα πιπινάκια του. Προκαταβολικά σας λέω, θα δείτε πολύ ωραία περιστρία, παιδιά. Έτσι απλά. Ο καιρός είναι καλός, αλλά λίγο παραπάνω από το κανονικό αεράκι. Για τα εδώ πρότυπα. Και πάμε τώρα. Ναι, τα φυσάει, φυσάει, έχει αέρα. Σταμάτα, ρε. Γυρίσανε πλατούλες, ωραία, και πάνε μέσα, πάνε, πάνε για το βουνό τώρα. Ναι, έχει πατητό καιρό. Τον νικήσανε όμως, τον νικήσανε, ναι, 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 ναι. Πω πω, ταξίδι, ωραίο, ωραίος, μπράβο, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, ναι. Κοιτάξτε. Αυτός εδώ λοιπόν είναι ο φίλος μας, ο Σωτήρης. Εδώ στη Βέρεια. Του παλιού συλλόγου Βερίας, δηλαδή του συλλόγου του κανονικού, ας πούμε, αυτόν που ξέραμε από πολύ παλιά, αυτό εννοώ παλιού. Έχουν 9 γιορτούλα τα παιδιά αύριο για πουλιά. Ήρθαμε έτσι λίγο πριν νυχτώσει να μας κάνει έτσι μια τσιμπιτούλα, έτσι να δούμε λίγο τα πουλάκια, αυτά που θα μας πετάξει αύριο. Λοιπόν, εδώ είναι ένα μέρος τώρα του κοπαδιού και το άλλο έχει φύγει πίσω εκεί, πολύ μέσα. Κοιτάξτε πόση ώρα θα ζουμάρω, εδώ. Και εδώ βλέπουμε τώρα τη φτερουγισιά. Με αρκετούτσικο αέρα θα έλεγα, ναι. Δεν μασάνε όμως από καιρό με τίποτα. Έχουν κοντράρει τον καιρό και έρχονται λοιπόν. Και πιο κάτω εδώ μέσα, ωραία, έχουμε κι άλλα εδώ. Παιδιά έχουν πάει στο χιλιόμετρο, χωρίς υπερβολές. Πιπίνια είναι χωρίς οδηγούς, μου είπε, τα έχει βάλει. Είναι και ρίσκο τώρα αυτό, γιατί αύριο έχουμε τη γιορτή, Μπράβο ρε Σωτήρη, μπράβο ρε φίλε, ναι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Κάτσε να αφήσω το ζουμ τώρα να δείτε που έχουν πάει. Τώρα τα καλάει, αλλά είναι πολύ μέσα, πάρα πολύ μέσα. Εκεί. Έρχονται, έρχονται, έχουν βάλει από εκεί, βάλανε. Κοιτάξτε, κλείνουν τα φτερά από εκεί. Και μου έλεγε πριν, μου λέει, μπανάνια, ήθελα άπνοια να έχει, να μην κούναγε φίλο. Πολύ δυνατά περιστέρια. Ήδη έχουν βάλει κάποια, εγώ χάσα, παγκάλια, κάτσε, κάτσε να δω. Ναι, 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 ναι. Έχουν βάλει. Δύο-τρία πουλιά που ήταν πιο κοντά ήρθανε. Τώρα τα άλλα έχουν γίνει. Να ακούγονται και οι βαζούρες, να έρχονται. Γκρεμάνε συνέχεια. Για κάτσε να πάω λίγο ψηλά από πάνω, να πιάσω έτσι βάζουμε. Τα άλλα έχουν φύγει πολύ πίσω, αλλά το ευχάριστο είναι ότι έρχονται ασταμάτητα. Δηλαδή δεν έχουν κόψει. Να τα πιάσα πάλι. Πω, κοιτάξτε από πού βάζουν και έρχονται. Ωραίος, ωραίος. Και η επιστροφή ωραία. Μιλάμε για πιτσούνια τώρα στο κάρφωμα, Ίσα που τα βλέπω μύγες. Εδώ, να τα. Τέρμα ζουμ. Εδώ έχω βάλει το ψηφιακό τώρα. Καλά, δεν είχα αυτή τη δυνατότητα, δεν τα πιάνω τώρα με τίποτα τα πουλιά. Και έρχονται, έρχονται συνέχεια. Κάτσε να κατέβω λίγο κάτω, να τα πιάσω στα φρένα κι άλλο έρχεται. Στα χαμηλά. Ωραίος, ωραίος. Πραγματικά είναι ωραίος, παιδιά.
Θα ασκήσει αύριο στη γιορτή. Για να δούμε τώρα ένα πλάνο μέσα. Από πού έχουν πάει. Στο υπερπέραν. Λοιπόν, εδώ είναι η παρέα μας. Να και ο Σωτήρης, δεν είναι καθόλου πικραμένος, δεν έχει χάσει κανένα. Γεια σου, Σωτηράκη. Στην τρελή χαρά είσαι σήμερα. Και στο πλάνο σκοτεινός γίνεις, δεν ξέρω γιατί. Βαθιά σκοτάδια, ε. Δεν άκουσα. Τι είπες, δεν άκουσα, Μάκη. Βεβαίως. Αυτές είναι παραγγελίες, λοιπόν. Και γρήγορα γρήγορα θα πω ότι είμαστε στο Ξηδόπουλο, το γνωστό πια. Εδώ είναι παρέα, βλέπουμε και τις εγκαταστάσεις. Να τον και ο Ξηδόπουλος. Γεια σου ρε Ξηδόπουλε, μεγάλε, αυτός είναι. Θα τραβήξω ένα πλάνο τώρα εδώ να δούμε τι γιορτή, λοιπόν, της Βερίας του παλιού συλλόγου Ντάλα Καλοκαιριού. 27 του Ιουνίου, 40 βαθμοί θερμοκρασία, μέσα στο μεσημέρι. Σας βάζω λίγο στο κλίμα. Ο υδρότας, μιλάμε, πέφτει σαν να έχει ανοίξει μια βρύση. Και εδώ βλέπετε τους τρελούς. Όλοι αυτοί είναι τρελοί, ναι, ναι. Τρελοκομεία όλοι. Αντί να σε κανιά παραλία και να κάνουν μπάνια τώρα, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Ένας χαμός. Αυτή είναι η πρώτη παρτίδα και έχει άλλες δύο, πίσω και πιο πίσω. Ναι, είχαμε πολύ μεγάλο ακροατήριο φέτος. Λοιπόν, κλείνω τη μηχανή μου και γυρνάω από τόπου πίσω να ξεκινήσουμε. Σας έκανα ένα πρόλογο, δεν έχουμε ξανάρθει εδώ, για να καταλάβετε και πού είμαστε. Πάμε ρε Ξηδόπουλε, πάμε, πάμε. Ναι, φύγαμε, ναι. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Άπνοια έχει, το πολύ να σηκώνει μισό μποφόρ. Ένα θα το έλεγα με το ζόρι. Είμαστε, παιδιά, για να καταλάβετε, εκεί στο Πολυμέρι τη μεριά. Εκεί στην πλαγιά αυτή, περίπου στο ίδιο υψόμετρο είναι με το Στάθη. Αυτά είναι τα πουλάκια του, τα πιπινάκια. Ωραίος, πολύ ωραίος. Και πάμε. Ντάλα μεσημεριού. Φοβερές πλατούλες. Μαχαιρωτά φτερά. Ραχίες πλάτες. Και τι άλλο τώρα να πούμε. Η εικόνα μιλάει μόνη της. Από εδώ και πέρα σας αφήνω να απολαύσετε. Ξηδόπουλος, λοιπόν, παιδιά, ναι. Είναι από τα νέα ταλέντα εδώ στη Βέρεια. Η Βέρεια δεν τελειώνει ποτέ. Λοιπόν, και εδώ και παρακάτω. Και πάμε. Κάνανε ένα πολύ ωραίο σκόρπιο. Φύγανε τα πιτσουνάκια μέσα. Και τώρα θα τα πιάσουμε στο έλα. Πολύ μέσα. Είμαι ζουμαριστός. Μιλάμε για τρελό ζουμ, ε. Ευτυχώς έχετε κάτι σουλουπάκια. Κοίτα και πάνω ακόμα, ρε. Αλλά με ένα βήμα, κοιτάξτε, τρομερό βήμα, έτσι. Πλατούλες και άντε γεια. Έχουν πιάσει το βουνό τώρα. Εκεί είμαι τέρμα ζουμ, έχει ένα βουνό. Είναι εκείνο που είναι πίσω από το γόλι. Εκείνο το βουνό. Αυτό είναι το βήμα τους, ναι. Με πολύ πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Δηλαδή εδώ κανονικά το χειμώνα θα δούμε άλλα κόλπα. Βεριώτικα. Λοιπόν, κάτσε να αφήσουμε και το zoom να δείτε. Wow! Εκεί στην κορφή του βουνού πήγανε. Ευτυχώς που είναι ακίνητα και είναι στόχοι φανταστικοί. Αυτά εδώ είναι τα πιπίνια του. Πιπινάκια μιλάμε τώρα, πουλάκια, τσίου τσίου. Και αυτά είναι τα φτερά τους, ναι. Εκεί, λοιπόν, στο πάτημα, ναι, πατήσανε, ναι. Βγάζουν αυτό το φτερό. Είναι και λίγο τρελός, δεν μασάει. Άμα δεν είσαι και λίγο έτσι αφασία, δεν τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Τώρα μιλάμε, κοιτάξτε που είναι, τα πιτσούνια. Τι, τα χάσα, τα έχω χάσει.
Κάτσε να κατέβω, να έρθω πίσω. Κλείνω και τη μηχανή και ξαναπροσπαθώ να τα βρω. Όχι, όχι, πήγε για την επιστροφή. Για κάτσε να δω τώρα. Μπήκε ο Σαϊνάς. Στην κατηφόρα, ρε γάμο. Τουλάχιστον να τον αγριέψουν, να χτυπήσουν κανιά άλλα μαρίνα, πας και φύγει ο Σαϊνάς. Μπα, δε. Να τον. Τι ωραία πεταξά και πάνε να μας τη χαλάσει, ρε γάμο. Πήρε. Το ασπρόκολλό του πήρε και είναι το καλό το ασπρόκολλο, μου το έλεγε. Έχω ένα ασπρόκολλά, μου λέει. Όχι, ρε γαμότο. Τώρα, άμα σου πω ποιο πήρε, θα σε στενοχωρήσω. Άμα να σου πω ποιο σου πήρε. Το ασπρόκολλο πήρε, δυστυχώς, ρε φίλε. Ξέρω ότι είχε αδυναμία αυτού του Περιστεριού και θα πονέσει πολύ. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Μου το είπε μπανάνι, θα θυσιάσω, μου λέει, δεν γίνεται. Θα τα πετάξω για τον κόσμο που ήρθε. Και πέφτουνε κεράματα πουλιά. Αλλά τώρα θα μας χαλάσει και το πεσό. Ναι, δεν θα δούμε το πεσό αυτό που θέλαμε. Έρχονται τώρα διάκοπα. Ένα από εδώ, ένα από εκεί έρχονται. Να τα πέφτουν τα πουλάκια. Α, τώρα βροχή. Και βαζούρα βγάζουνε. Άρε γάμο. Μου είπε όμως και κάτι άλλο. Αν θα μου πάρει, λέει, μόνο ένα, θα είμαι ευχαριστημένος. Να και το χειροκρότημα σίγουρα. Εντάξει, ευχαρίστησε τον κόσμο και με το παραπάνω, ε. Έρχονται τα πουλάκια αδιάκοπα και ασταμάτητα. Κάτσε να δούμε και έτσι. Λίγα έτσι τα φρένα να τα πιάσουμε. Αν δεν έμπαινε πάνω που τα καλούσε, θα βλέπαμε και ένα τρομερό πεσό. Δεν πειράζει όμως. Αυτά θα τα δούμε ολοκληρωμένα το χειμώνα, λοιπόν. Και έχουμε απαιτήσεις μεγάλες ήδη από τον Ξηδόπουλο. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι τυχαίος, όχι. Δεν είναι. Είναι ένα όνομα ανερχόμενο πολύ δυνατό εδώ στη Βέρεια. Και ο πύχης είναι ανεβασμένος από πολύ νωρίς τα πολύ ψηλά. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε και μέσα τα πουλάκια. Να τα δούμε και λίγο μέσα τα πουλάκια. Εντάξει, τώρα λείπει το ασπροκολάκι. Είναι και μερικά σ' άλλο το κουμάσι μπήκανε, αλλά πρέπει να φύγουμε γιατί... Ναι, σκέτο ασπρόκολο ήτανε. Πού τα φουκαριάρικα, φάγανε και την αγριάδα με το σαϊνά, κοιτάξτε τι έχει γίνει, ε. Ωραία πιπίνια, ναι. Αυτά είναι τα πιπινάκια του φίλου μας του Σωτήρη εδώ, του Ξηδόπουλου. Το καλοκαίρι, λοιπόν, του 2021. 27 του μήνα, 27 Ιουνίου, παιδιά, ναι. Πολύ περιστράδες θέλανε να δούνε του Σωτήρη τα πουλιά. Το ξέρω αυτό, το γνωρίζω, πανελλαδικός. Γιατί, εντάξει, έχει ακουστεί αυτό το όνομα. Και όχι τυχαία. Εν τω μεταξύ, εδώ θα σας πω, αυτή τη στιγμή ο Σωτήρης έχει 150 πουλιά παλιά. Τα μεγάλα του τα Περιστέρια ομάδα υπάρχει. Ζει και βασιλεύει και είναι στα κουμάσια που βλέπετε. Αυτό ήταν ένα μέρος από τα πουλάκια. Και πιτσούνια έχει βγάλει πολλά. Τώρα λόγω της γιορτής έβαλε καμιά, δεν ξέρω πόσο ήταν, 17-18 κάπου εκεί πουλάκια. Τους έκανε μία, του φάγε και ένα το σαΐνι. Εντάξει, για να δει ο κόσμος. Πήραμε μια γεύση, εμένα μου αρέσανε πολύ και live. Πιστεύω να έχω κάνει και καλή βιντεοσκόπηση, άσχετα που ήταν μέσα στο λιοπύρι. Και να πάρετε κι εσείς έστω μια μικρή εικονίτσα. Προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορώ. Ευχαριστώ πολύ. Αν του πάρω μια συνέντευξη τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε, μια εικόνα, κάνω ένα κοντινό, πώς τρέχει ο υδρότας. Έτσι στρώνουμε εμείς τα πουλιά, πες. Βράζει ο τόπος. Τι ποιος τόπος, τώρα μιλάμε, παιδιά, 40 βαθμούς και τον έχω τιμωρία στον ήλιο. Δεν πειράζει, θα κάνει λίγο υπομονή. Λοιπόν, φίλε Σωτήρη, επειδή στα λόγια είναι φτώχεια, να μπούμε λίγο στο παρασύνθημα. Έκανες μια πεταξιά, στα μάτια τα δικά μου, πολύ καλή θα έλεγα, θα τη χαρακτήριζα. Τα πουλιά φύγανε, απλώσανε, περπατήσανε, όπως λέμε εμείς, περπάτημα στον αέρα. Φτάσανε στην οροσειρά των βουνών κάτω. Βέβαια, εγώ τα είχα στην αρχή σου μαριστά και κάποιος μπορεί να νόμιζε ότι είναι δίπλα. Τα πουλιά είχαν φύγει πολύ μακριά. Ήρθανε σε ένα αρκετά ψηλό ύψος. Όχι ότι δεν τα βλέπαμε, τα βλέπαμε τα πουλιά, έτσι. Δεν σβήσανε, αλλά πιτσούνια. Όπα, πιτσούνια, πουλάκια τσίου τσίου. Έκανε μια ωραία πεταξιά. Και θα θέλαμε το χειμώνα, όπως και εγώ και όλος ο κόσμος, επιτέλους να σε δούμε και εσένα με μια πραγματική πεταξιά. Από ό,τι μου έχεις πει, έχεις και 150 παλιά Περιστέρια, έτσι. Τρεις ομάδες μεγάλα. Οπότε, λοιπόν, παίρνεις το λόγο, εγώ δεν ξαναμιλάω. Ράβω το στόμα μου και σε ακούμε. Τα πουλάκια, Παναγιώτη,
Σήμερα επειδή τα χάσαμε, τα χάσα χθες το βράδυ, κάποια γυρίσαν, ήταν κομμένα και σήμερα κάποια πουλιά δεν μπορούσαν να πάνε όπως τα πηγαίνανε. Τα πέταξες όμως τα και κομμένα. Γιατί είπα να πετάξω, τι να δω, δεν γίνεται να κάνεις πίσω. Σοβαρό αυτό. Τα πουλιά ήταν κομμένα νηστικά, το πρωί ήρθανε και αναγκαστικά τα ξαναδιώξε. Και κάποια πουλιά δεν πήγαν όπως έπρεπε να πάνε. Αυτό είναι. Για σένα. Ενώ πήγανε τα πουλιά, αλήθεια, και το βίντεο θα τα δεις, είναι πολύ ωραία. Εγώ λέω τις αλήθειες, δεν είναι. Ναι, εντάξει, όχι, δεν είναι θέμα. Και αυτό τις ετοιμάει τώρα που είπες. Εγώ νομίζω ότι τα χθεσινά που είχες σκάσει και ήρθαν το πρωί κάποια περιστέρια, ναι, ότι δεν τα πέταξες, ότι πέταξες και από αυτά. Αυτό είναι νέο. Μπράβο σου λοιπόν. Ναι. Και εμείς έχουμε απαιτήσεις. Θα δεις και το βιντεάκι, θα το ακούσεις, γιατί έχουμε σηκώσει τον πύχη ψηλά. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, φίλε. Το χειμώνα εδώ θα πρέπει να γράψεις ιστορία. Θα προσπαθήσουμε, στη μηχανή μου, στην κάμερα του Μπανάνη, και να σε δει και όλος ο κόσμος. Εντάξει. Θα προσπαθήσουμε. Λοιπόν, γεια σου από μένα και καλό χειμώνα. Ευχαριστούμε και τον κόσμο που ήρθε, ναι, με αυτή τη ζέστη, και εσένα φυσικά που τραβάς τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, φίλε. Γεια.